προς τον Ιερό Κλήρο της Μοναστικής Αδελφότητας και τον Ευσεβή Λαό της Μητροπολιτικής Περιφερίας μας. Αγαπητοί μου, Πεντηκοστή εορτάζουμε και πνεύματος επιδημία. Προσδοκίες και επαγγελίες αιώνων έφτασαν στην ολοκλήρωσή τους. Συμπληρώθηκαν σήμερα 50 ημέρες από το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και αμέσως συναντήσαμε την Πεντηκοστή, τον επόμενο μεγάλο σταθμό του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Πώς μαθαίνει ο Θεός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, δηλαδή το χρονικό σημείο που ονομάζεται πλήρωμα του χρόνου, για να πραγματοποιήσει τα μεγαλόπνοα σχέδιά του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μέγα πλήθος ανθρώπων από τη γνωστή οικουμένη του καιρού εκείνου έγιναν μάρτυρες των γεγονότων της μεγάλης εβδομάδας μας. Ευλαβείς Ιουδαίοι προσέρχονταν για να ζήσουν την καρδιά τους στην καρδιά της πατρίδος τους την πρώτη μεγάλη γιορτή τους, το Εβραϊκό Πάσχα, το οποίο σημαίνει διάβαση. Σε αυτή την ημέρα μνημόνευαν την μικρή σκλαβιά της Αιγύπτου και τη θαυμαστή διάβαση των προγόνων τους από την Ερυθρά Θάλασσα. Από τη θανατική δουλεία στην ελευθερία και από την Αίγυπτο στη γη της Ευαγγελίας. Καινούριο γέμισμα του Χριστιανικού Πάσχα είναι μια άλλη διάβαση. Εκ γάρ θανάτου προς ζωή και εκ γης προς ουρανό, Χριστός ημάς διεβίβασε επί νίκαιων άδοντες. Τα αρχαία ή καταργήθηκαν ή συμπληρώθηκαν. Όλοι αυτοί οι προσκυνητές παρέμεναν στα Ιεροσόλυμα για άλλες 50 μέρες από το Πάσχα τους, διότι τότε γιόρταζαν και την δεύτερη μεγάλη γιορτή τους, την Πεντηκοστή. Η γιορτή διαρκούσε μία ημέρα και γιόρταζαν την συγκομιδή των πρώτων καρπών ή και την παράδοση του νόμου στον Μωυσή επί του όρου Σινά. Και πάλι καινούριο γέμισμα στην Πεντηκοστή. Συγκομιδή πνευματική πλέον και παράδοση καινούριου νόμου, τα αρχαία παρήθη. Όλοι οι παρεπιδημούντες ξένοι μιλούσαν τις γλώσσες των τόπων τους από όπου προέρχονταν. Αναφέρονται στις πράξεις κάπου 16 εθνικότητες που ήσαν μαζεμένες εκεί. Και όλοι αυτοί αξιώθηκαν εκείνη την πρώτη Πεντηκοστή να ακούσουν στη γλώσσα τους τα μεγαλεία του Θεού. Όλων η μαρτυρία χρειαζόταν για την επιβεβαίωση του μεγάλου θαύματος που έγινε εκείνη την ημέρα, που έμεινε πια στην εκκλησιαστική ιστορία μας ως η Αγία Πεντηκοστή. Όταν χτιζόταν εκείνος ο πύργος της υπερηφάνειας, έγινε η Βαβέλ, σύγχυση και δημιουργία των γλωσσών. Σήμερα που διανεμήθηκαν οι πύρινες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος, η Σενότητα πάντα σε κάλεσε και έγινε μία σύνταξη και μία προσκύνηση. Τι συνέβη κατά αυτή την ημέρα? Έγινε γεγονός ενώπιον πολλών μαρτύρων, αυτό που προεφήτευσε με ακρίβεια 800 χρόνια προ Χριστού ο προφήτης Ιωήλ. Έγινε πλημμύρα Αγίου Πνεύματος. 9 η ώρα το πρωί έγινε ο πιο ευεργετικός σεισμός της ιστορίας. Ξαφνικά ήρθε βοή από τον ουρανό σαν βοή ορμητικού ανέμου και γέμισε το σπίτι που καθόταν συναγμένοι οι Απόστολοι. Πάνω στον καθένα τους κάθισε από μία γλώσσα πύρινη και γέμισαν, βαπτίστηκαν όλοι με Πνεύμα Άγιο, όπως τους είχε πει ο Κύριος. Αμέσως άρχισε να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως τους έδινε το Πνεύμα την ικανότητα να ομιλούν. Στα Ιεροσόλυμα τις ημέρες εκείνες βρίσκονταν πολλοί ευλαβείς Ιουδαίοι από όλα τα έθνη της Οικουμένης. Και όλοι αυτοί άκουγαν με θαυμασμό και έκπληξη ο καθένας τους να μιλούν την δική του γλώσσα. Άλλοι ίσα σε έκσταση και απορία, σαν τι να είναι αυτό. Και άλλοι χλέβαζαν λέγοντας ότι οι Απόστολοι ήσαν μεθυσμένοι. Τότε ο Απόστολος Πέτρος στάθηκε μαζί με τους 11 και μίλησε σε όλο το πλήθος. Απάντησε στους κλεβαστές και έλυσε την απορία. Δεν είναι μεθυσμένοι, είπε, διότι είναι πρωί. Και αυτό που βλέπετε είναι η έκχυση του Αγίου Πνεύματος που είπε ο προφήτης Ιωήλ. Στη συνέχεια του λόγου ο Απόστολος Πέτρος συνέδεσε τη Σταύρωση, την Ανάσταση και έφτασε πλέον στην δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί μου, αυτήν την πρώτη μέρα της Πεντηκοστής συναισθήθη η Εκκλησία μας, της οποίας είμαστε μέλη και εμείς σήμερα και θα υπάρχει μέχρι τη συντελείας των αιώνων.
είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ταμιούχος της Χάριτος. Μέσα σε αυτήν ενεργούνται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτήν γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος η πολύτιμη καρποφορία των καρπών. Με το Άγιο Πνεύμα καινουριώνει όλη η κτήση και ξαναγίνεται όπως ήταν πρώτα. Από το Άγιο Πνεύμα πηγάζει κάθε σοφία, φτιάχνει αποστόλους και καταστρέφονται οι μάρτυρες με άθρους. Από το Άγιο Πνεύμα πηγάζει πάσα αγαθοδορία. Από το Άγιο Πνεύμα πηγάζει η πάσα αγιώτης. Δια του Αγίου Πνεύματος πάσα ψυχή παίρνει ζωή και με την κάθαρση λαμπρύνεται. Δια του Αγίου Πνεύματος αναβλύζουν τα νερά της Χάριτος και αρδεύουν άπασαν την κτήση προς ζωογονία. Με το Άγιο Πνεύμα αποκτάται ο πλούτος της θεογνωσίας. Πνεύμα Άγιο, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κινήτους. Έλα λοιπόν, έλα, ο γλυκέ παράκλητε της κατακουρασμένης ψυχής, διότι εσύ είσαι σκεπαστής μου σε κάθε ευκαιρία και βοηθός της θλίψης. Εσύ είσαι η δύναμη των πληγωμένων και η ανάσταση των πεσμένων. Εσύ ανεβάζεις τους ταπεινούς και καταστρέφεις τους υπερηφάνους. Εσύ είσαι ο κολικός αστέρας των ναυτικών και το λιμάνι των αβαβών. Έλα εσύ που είσαι η αξεπέραστη μορφιά όλων. Έλα Πανάγιο Πνεύμα, έλα και ελέησέ με. Ένωσε τον εαυτό μου με σένα, γίνε γλυκής και δείξε συγκατάβαση μαζί μου, ώστε να γίνει ευάρεστη από την μεγαλοσύνη σου η δική μου μηδαμινότητα. Ήθε, αγαπητή μου, να γίνει πραγματικότητα στη ζωή όλων μας αυτή η προσευχή που ακούσαμε του Αγίου Αυγουστίνου και να είναι φανερή η πνευματική προκοπή μας εντός της Εκκλησίας. Αμήν. Διάπηλος προς τον αγαθόν παράκλητον ευχέτης όλους σας, ο Μητροπολίτης Πλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας Θεόπουλος.
μου.